Εδώ είμαστε λοιπόν 12 λεπτάκια μετά τις 2. Ανοίγουμε την πολιτική συζήτηση. Σας είχα προαναγγείλει και ποιοι υποψήφοι θα είναι μαζί μας. Μέχρι στιγμής έχει καταφτάσει στο στούντιο του 984 ο κύριος Βασίλης Σμπόκος, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εκ νέου υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε δώσει υποψηφιότητα και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές το 2019, κύριε Σμπόκο. Καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Σφατιανά. Αλίμονο, είναι μια προεκλογική περίοδος που κάποιοι έτσι λίγο τη χαρακτηρίζουν λίγο περίεργη. Λίγο θέλετε η αναλογική, λίγο θέλετε ότι ο κόσμος είναι λίγο πιο μυδιασμένος σε σύγκριση με άλλες χρονιές, ότι έχει να κάνει με την πολιτική επικαιρότητα. Τι βλέπετε στις συναντήσεις και στις συζητήσεις που έχετε με τον κόσμο? Το μόνο βέβαιο είναι ότι είναι μια προεκλογική αναμέτρηση που είναι πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Έτσι εγώ τουλάχιστον ως ψηφοφόρος, ανεξάρτητα το αν πολιτεύομαι ή όχι, θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Ο κόσμος, επειδή έχουν συμβεί πολλά το τελευταίο διάστημα με κορυφαίο το θέμα των τεμπών, υπάρχει μια παγωμάρα. Όπως επιπλέον σε αυτή την παγωμάρα από το θέμα των τεμπών, από το δυστύχημα των τεμπών, έχει συνηγορήσει τη γενικότερη κατάσταση της ακρίβειας που υπάρχει, της φτώχειας που υπάρχει και τα φαινόμενα εσχροκέρδειας που κυριαρχούν, και αυτό έχει επηρεάσει πολύ τον κόσμο. Εγώ είμαι 17η μέρα στο δρόμο, έχω περάσει πάνω από 120 χωριά και συνάμε και κάποιες υπηρεσίες εδώ στην πόλη και στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, όπου είναι ο σφιγμός της εργαθιάς. Βγήκα και πήγα σε όλα σχεδόν τα εργοστάσια της βιοτεχνίας. Οι άνθρωποι όντως είναι σφιγμένοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι πηγαίνοντας, και ειδικά το τελευταίο δεκαήμερο προς τις εκλογές, θα είναι πιο θερμό το κλίμα και οι άνθρωποι έχουν πάρει κάποιοι ήδη τις αποφάσεις τους, και όσο πάμε και προς το τέλος της προεκλογικής περίοδου θα γίνεται πιο θερμό το κλίμα και θα πάρουν και περισσότερο άνθρωποι τις αποφάσεις τους. Πιστεύετε, τι είναι εκείνο το οποίο θα κρίνει την ψήφο του κόσμου και τι πρέπει να είναι? Δηλαδή, ποια είναι και η δικιά σας προσωπική άποψη? Είναι η ακρίβεια, είναι η καθημερινότητα, είναι τα καθημερινά προβλήματα? Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το κριτήριο? Καταρχάς, σε ό,τι αφορά για το αποτέλεσμα, θεωρώ κρίσιμο είναι η συμμετοχή των πολιτών στην ψηφοφορία. Αυτό το αναδεικνύουν και οι διάφορες έρευνες των τελευταίων τελευταίου διαστήματος. Η συμμετοχή των πολιτών στην κάλπη σηματοδοτεί συμμετοχή για να καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Αυτό θεωρώ, αυτό εκτιμώ εγώ ότι θα είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή. Η απάθεια και η μη συμμετοχή στην κάλπη ευνοεί την κυβέρνηση. Όσον αφορά τώρα για το κομμάτι το πολιτικό, το τι θα κρίνει τις εκλογές, θεωρώ ότι κύριο βασικό σημείο είναι η οικονομία. Η τσέπη του πολίτη, το πώς ας πούμε αυτός θα κρίνει αν η περίοδος των 4 χρόνων με κυβέρνηση Μητσοτάκη τον ωφέλησε οικονομικά ή και η πορεία, ας πούμε, των πραγμάτων των επόμενων χρόνων, ποια κυβέρνηση είναι αυτή που θεωρεί ότι θα σταθεί καλύτερα στα ζητήματα, τα θέματα της οικονομίας. Πιστεύετε ότι στο κομμάτι της ακρίβειας και στην οικονομία δεν έγιναν αρκετά βήματα? Και το λέω αυτό γιατί είναι δεδομένο, είναι κοινή παραδοχή ότι το πρόβλημα της ακρίβειας και του υψηλού κόστους ζωής τα τελευταία χρόνια και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και όλα αυτά έχει αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Σίγουρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν έκανε αρκετά η ελληνική κυβέρνηση, θεωρείτε εσείς, για να στηρίξει τον κόσμο? Κυρία Σφατιανάκη, ακούστε, όλα τα ζητήματα είναι ιδεολογικής φύσης, όλα τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση και να πάρει αποφάσεις έχουν σχέση με την ιδεολογία του κόμματος που βρίσκεται στην προκειμένη περίπτωση τη συγκεκριμένη στιγμή στην εξουσία. Τη συγκεκριμένη στιγμή, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην εξουσία βρίσκεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η ιδεολογία του κόμματος αυτός είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Τι πάει να πει νεοφιλελευθερισμός? Νεοφιλελευθερισμός πάει να πει ότι όλα τα κανονίζει η αγορά, λιγότερο ή καθόλου κράτος,
και στήριξη των ιδιωτικών συμφερόντων. Πάνω σε αυτές τις τρεις βάσεις πολιτεύτηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και τα αποτελέσματα ποια ήταν? Είχαμε ασχροκέρδεια. Αν δείτε τα αποτελέσματα των πέντε παρόχων της ενέργειας του τελευταίου χρόνου στους ισολογισμούς τους και στα δύο διελιστήρια, θα δείτε τρελά ποσά υπερκέρδη με βάση την προηγούμενη χρήση του προηγούμενου έτους, βάσει τη χρήση του 21 με το 22 που παρουσιάζεται, μιλάμε εμείς για ένα ποσό της τάξης των 4,5 δις ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν έχουν κακουμπιστεί να φορολογηθεί. Εμείς πάνω σε αυτά τα κέρδη θα ερχόμασταν ως κυβέρνηση να βάλουμε φορολογία ανώτερο κέρδος στο 5% και τα άλλα χρήματα θα τα εισδρεύουμε στα ταμεία του κράτους. Τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Επιδοτεί αυτή την ασχροκέρδεια. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, ο κάθε πάροχος πουλάει όσο θέλει και έρχεται ένας λογαριασμός. Εγώ θα σας πω για το σπίτι μου, ας πούμε, που πλήρωνα 100 ευρώ, τώρα πληρώνω 150, τώρα έφτασε μέχρι να πληρώσω και μέχρι 400 ευρώ το μήνα, λέμε. Στα χρήματα αυτά που πληρώνω τώρα, 50-80% αύξηση, έρχεται συν μία επιδότηση στο λογαριασμό, όπου είναι της τάξης των 300 ευρώ ή 400 ευρώ. Αυτό παρουσιάζεται σε μένα ως μία στήριξη από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Ναι, είναι στήριξη. Τα χρήματα αυτά όμως πάνε στον πάροχο της ενέργειας. Θα είναι υπερκέρδη. Εγώ, από την άλλη, έχω μια αύξηση 50-80% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ναι, αλλά και λέει δεν η είναι το επιχείρημα μόνο ότι είναι εισαγόμενη η κρίση. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κυρία Σφαγιανάκη, έχουμε το ακριβότερο ρεύμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το τρίτο ακριβότερο καύσιμο. Με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κύπρος, η οποία η αμόλυβδη βενζίνη στην Κύπρο είναι 1,25-1,30, παίρνει το καύσιμο από το ίδιο διελιστήριο που το παίρνουμε και εμείς, από τα δύο διελιστήρια της χώρας. Εμάς είναι 1,90 και 2 ευρώ η αμόλυβδη και στην Κύπρο είναι 1,30. Αυτό... Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας, εκείνο το επιχείρημα το οποίο στάθηκε και από την κυβέρνηση και μάλιστα το είδαμε να ανεβαίνει και πολύ ψηλά στην επικαιρότητα από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι εγώ έρχομαι και από το Υπουργείο Ενέργειας, ότι εγώ έρχομαι και σε στηρίζω και σου επιδοτώ ένα πολύ μεγάλο μέρος της δεδομένης αύξησης που υπήρξε στην ενέργεια, αλλά εγώ έρχομαι και σε στηρίζω ως κράτος. Αυτό το πετάμε, δεν το κρατάμε τη στήριξη αυτή, ότι υπήρξε και μια οικονομική στήριξη προς τους καταναλωτές. Οικονομική στήριξη από την πλευρά του κράτους. Ναι, από την πλευρά του κράτους, ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της επιδότησης και που είδαμε ότι στηρίχθηκε ο καταναλωτής. Ή πιστεύετε ότι δεν ήταν αρκετή? Σας είπα ότι αυτή η στήριξη είναι όπως, ας πούμε, σας το παρουσίασα προλίγου, ερχόμενος ο λογαριασμός στα χέρια του καταναλωτή, φαίνεται ότι στηρίζεται, αλλά από την άλλη υπάρχει μια αύξηση 100%. Τα χρήματα αυτά της στήριξης θα μπορούσε κάλλιστα, τα χρήματα αυτά ανέβαζε πλαφόν στην τιμή, τη χοντρική, να ήταν να μην ανοίγει, να πουλάει ο καθένας όσο θέλει. Άρα να μην περνάνε οι αυξήσεις του καταναλωτή. Ακριβώς, να μην περνάνε οι αυξήσεις του καταναλωτή, να υπάρχει το ανώτατο επίπεδο κέρδους ή ακόμη και αν περάσανε τώρα οι αυξήσεις, να πάει στο 100% φορολογώντας το 95% των κερδών, των υπερκερδών, ο λογαριασμός σε σχέση με πέρυσι, ας πούμε, να μην είναι πάνω από 5-10% η αύξηση. Η αύξηση ήταν η διπλάσια, ήταν 100%. Δεν ήταν η στόχευση που είχε, και αυτό σας είπα προηγούμενα για το ζήτημα της ιδεολογίας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή, λοιπόν. Πολιτική επιλογή είναι αυτή, κυρία Σφαγιανάκη. Πολιτική επιλογή είναι να στηριχτούν τα μεγάλα συμφέροντα στον τομέα της ενέργειας, στο ρεύμα, στο καύσιμο. Αντίστοιχα όμως το ίδιο συμβαίνει και στα δημόσια αγαθά, όπως λέμε, όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Παιδείας, που αντίστοιχα και εκεί πέρα υπάρχει μία νομοθέτηση όπου
στηρίζονται τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που ασχολούνται με το αντικείμενο. Θέλω λίγο να πάμε και στο κομμάτι του κόστους παραγωγής. Αν για κάτι ο κόσμος της παραγωγής, ο αγροτικός κόσμος και ο κτηνοτροφικός κόσμος διαμαρτύρεται, γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι ότι το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ αυξημένο. Πώς τα βγάζει πέρα ένας παραγωγός σήμερα, πώς τα βγάζει πέρα ένας ακτινοτρόφος και κατά πόσο κινδυνεύουμε να δούμε και την ύπαιθρό μας να ερημοποιείται ακόμα περισσότερο, γιατί έχω την αίσθηση, η αλήθεια είναι ότι οι νέοι δεν ασχολούνται πλέον ή τουλάχιστον δεν θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό κομμάτι και τον κτηνοτροφικό κλάδο. Έχω πει διαχρονικά ότι εμείς που ασχολούμαστε στο πρωτογενή τομέα είμαστε πραγματικά, είναι ηρωική η προσπάθειά μας σε ένα τομέα που είναι η ίδια η ζωή, διότι εμείς παράγουμε φαΐ και το φαΐ είναι η ίδια η ζωή. Κυρία Σφακιανάκη, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί δυσθεώρητα και για το κτηνοτρόφο και για τον αγρότη. Φανταστείτε ότι από 10 ευρώ το τσουβάι το 40 κιλών η ζωοτροφή έφτασε μέχρι και 25 ευρώ να πουλείται. Αντίστοιχα, το πιο απλό λίπασμα που είναι η αμμονία, η θηκή αμμονία, από 11 ευρώ έχει πάει 40. Για καλή τύχη του παραγωγού, εδώ το λέω παραγωγού, στην Κρήτη, είχε τιμή φέτος το ελαιόλαδο. Ενδεχομένως να κρατηθεί και την επόμενη χρονιά, διότι υπάρχουν, η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει την παραγωγή και στην Ιταλία και στην Ισπανία, τις αντίστοιχες ελαιοπαραγωγικές χώρες, και ενδεχόμενα να κρατηθεί αυτή η τιμή. Άρα είμαστε τυχεροί για σύγκριση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Ακριβώς. Και επειδή από τη μια το υψηλό κόστος παραγωγής και από την άλλη οι αποφάσεις τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που έρχονται με την ευθύνη τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, αυτά που το λεγόμενο στρατηγικό σχέδιο τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που έχουμε καταθέσει ως χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είναι η ταφόπλακα των επιδοτήσεων για του ελαιοπαραγωγού και του αμπελοκαλλιεργητέ σε επίπεδο Κρήτης, που είναι οι δύο βασικοί πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, την αγροθιά, είναι ο αμπελουργός και ο ελαιοκαλλιεργητής. Έτσι, σωστά. Και οι κτηνοτρόφοι έχουμε ζημιά, ενδεχομένως ίσως λιγότερα, αλλά και εμείς θα αντιμετωπίσουμε ζητήματα τέτοια μείωσης. Δηλαδή οι αγρότες, οι αμπελουργοί και η ελαιοπαραγωγή θα πάει στα 27 ευρώ το στρέμμα. Πλήρη σύγκληση, 27 ευρώ το στρέμμα επιδότηση. Είναι άνθρωπος ο μέσος παραγωγός στην Κρήτη, έχει μία νέκταση που καλλιεργεί 20 με 30 στρέμματα. Ο άνθρωπος αυτός, με δεδομένα τα προηγούμενα χρόνια, τα δεδομένα που έχουμε, τα χρήματα που έπαιρνε, τα έπαιρνε με βάση την παραγωγή που έβγαζε, το ελαιόλαδο που έβγαζε ή τη σταφίδα που παράδιδε τις καλές εποχές εκείνες, και είχε δεσμεύσει μία επιδότηση με τη μορφή του πλαφών, η οποία από την εποχή του 95 που ξεκίνησε το πρώτο πλαφόν που μπήκε στις επιδοτήσεις έως και σήμερα, με βάση τα χρήματα που έπαιρνε το 95, σήμερα πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και στο ένα, ίσως το 10 με 15% του χρημάτων που έπαιρνε το 95 έως το 2015, που ήταν η τελευταία χρονιά που ήταν τα χρήματα έτσι σοβαρά ακόμη ως χρήματα επιδότησης και στήριξης του παραγωγού. Είπατε το 2015 και επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, το 2015 μέχρι και το 2019, στήριξε όπως έπρεπε τον κόσμο της παραγωγής και θα μπορούσε να έχει βάλει πλάτη ούτως ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις ή αρνητικές πολιτικές επιλογές για τον αγροτικό κόσμο? Θα σας πω. Εμείς κυβερνήσαμε σε δύσκολες μνημονιακές συνθήκες. Το γνωρίζετε αυτό. Υπήρχε ένα σχέδιο, μια πολιτική επιλογή για το πώς θα το πηγαίναμε. Μέχρι να βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο, που τα καταφέραμε σε αυτό. Πάνω στην πολιτική επιλογή αυτή, κάποιοι πληρώσανε ενδεχομένως περισσότερο από ότι κάποιοι άλλοι. Το σχέδιο ήταν να στηριχτεί ένας κόσμος γύρω στα 2,5 εκατομμύρια συνανθρώποι μας, Έλληνες, που ήταν στον Κιάδα. Το παράλληλο πρόγραμμα του Ξανθού με τον Μπολάκη, τότε
τα πρώτη περίοδο της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, επανέφερε τους 2,5 εκατομμύρια τους ανθρώπους στα νοσοκομεία μέσα χωρίς επιβάρηση. Ανασφάλιστη ήταν αυτή. Και παράλληλα και άλλα άλλες πολιτικές που κάναμε πράξη βοήθησαν τον κόσμο. Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, εμείς αυτό που κάναμε, βρήκαμε μία μη ρυθμισμένη κατάσταση στο θέμα της φορολογίας του παραγωγού και της ασφάλισης του και ψηφίσαμε ένα νόμο που με βάση το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το 88% των παραγωγών κατά κύριο επάγγελμα αγροτών δεν φορολογούνταν ούτε ένα ευρώ και το 86% αντίστοιχα ήταν στη χαμηλότερη κλάση, ασφαλιστική κλάση. Υπήρχε ένα ζήτημα όμως αυτό εκεί με το νόμο Καντρούκαλο για τους αγρότες, όπου κάποιοι αγρότες που είχαν παραγωγή παραπάνω έσοδα από ό,τι έξοδα πλήρωσαν παραπάνω χρήματα. Και υπήρχε ένα ζήτημα εκεί πέρα και εγώ πίεζα τότε ως ειδικαλιστής αναφορά στον πρωτογενή τομέα για να ισορροπήσει αυτό, να μην ήταν πολύ έντονο, ας πούμε. Ναι, παραγωγός, ναι, πολύ παράπονα. Ήταν παραγωγός που πλήρωσε χρήματα, ήταν 22% αν θυμάμαι στο καθαρό κέρδος οι ασφαλιστικές φορές, ενώ και ήταν σοβαρά τα χρήματα αυτά. Αντίστοιχα όμως το 86% πλήρωνε την κατώτερη ασφάλιση που ήταν ανά μήνα 86 ευρώ ήταν το 2015. Σήμερα η κατώτατη ασφάλιση, η κατώτερη βαθμίδα, ήρθε ο Μητσοτάκης το 2019 και άλλαξε το νόμο και επανέφερε στις κλάσεις η κατώτερη κλάση ασφαλιστικής βαθμίδες και δεν πήγε με το ποσό επί του κέρδους του καθαρού. Οι κατώτατοι όμως που πήγανε τώρα όλοι στην κατώτατη, όλοι είμαστε στην κατώτατη, εγώ στην κατώτατη είμαι, από 86 έχει φτάσει στα 140 ευρώ. Έχω μια ανάφιξη δηλαδή 80% αυτά τα 4 χρόνια. Γιατί έπρεπε να υπάρχει ένας ισοσχελισμένος προϋπολογισμός στον ΕΦΚΑ σε σχέση με τις ασφαλιστικές φορές. Σου λέει εσύ αυτά τα χρήματα, ας πούμε, θα διαθέτεις αντίστοιχα με βάση την ασφάλεια, τα ασφαλιστικές φορές πληρώνουν οι αγρότες. Εμείς είχαμε μια πολιτική όπου η μικρότερη παραγωγή, ο αγρότης παραγωγή, πληρώνανε το 86%, σας λέω. Πληρώνανε την κατώτατη βαθμίδα που ήταν 86. Τώρα τα ίδια χρήματα διαχέονται με τις βαθμίδες και δεν βγαίνει το ποσό και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αύξηση αλματώδη από το 86 ευρώ στα 140 σήμερα. Είναι τεχνικό θέμα, πιστεύω ο κόσμος να το καταλαβαίνει αυτό, το βλέπει ο αγρότης στην τσέπη του, πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές μήνα-μήνα. Για τους ακροατές δηλαδή, επειδή είναι τεχνικό ζήτημα, δεν θέλω να καταναλώσω περισσότερο χρόνο, να πάμε ουσιαστικά. Άρα το ασφαλιστικό κομμάτι καταλαβαίνω ότι είναι μία από τις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο της παραγωγής, κύριε Μπουκ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αυτή τη στιγμή σας ξαναλέω ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα τα δούμε η επόμενη κυβέρνηση που εμείς φιλοδοξούμε να είναι η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς, η προοδευτική, η δημοκρατική κυβέρνηση της κεντροαριστεράς. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι υπό εξέταση. Εμείς θέλουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, όχι μόνο για τον αγρότη, για τον πολίτη της χώρας και αντίστοιχα και οι ασφαλιστικές εισφορές. Να δούμε, καταρχήν να κατανοήσει ο κόσμος, γιατί ακούγονται πάρα πολλά σε σχέση με το τι, ας πούμε, εγώ σήμερα που πληρώνω 30 χρόνια. Ναι. Τι σύνταξη θα πάρω και πότε θα την πάρω, στα 67 μου χρόνια. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει αντικειμενικά και τώρα και την προεκλογική περίοδο να τα αναδεικνύουμε και να τα κουβεντιάζουμε. Και εγώ αυτό κάνω στην επαφή μου. Προκαλώ τον κόσμο που συναντάω, που είναι πολλοί κόσμος και είναι και λογής οι άνθρωποι, άλλοι είναι διαχειτικοί, άλλοι είναι πιο κλειστοί, άλλοι στη λένε, ας πούμε,
με τη μία κατευθείαν. Ο κόσμος είναι πλέον απαιτητικός, κύριε Μποκό, το καταλαβαίνετε. Και δικαιολογημένα δεν έχει περάσει λίγα αυτή η χώρα. Ο κόσμος είναι αυστηρός, είναι απαιτητικός και περιμένει από το πολιτικό προσωπικό το οποίο στέκεται μπροστά του και του ζητάει την ψήφο κάθαρες κουβέντες. Ξεκάθαρες κουβέντες και δεσμεύσεις που την άλλη μέρα, γιατί δεν ξεχνάει πλέον ο κόσμος, το θέλει να το βλέπει να γίνεται πράξη. Κυρία Σφατιανάκη, επειδή όπως είπατε είμαι μόνος μου και είναι πιο χαλαρή η συζήτηση, δηλαδή εγώ θα μπορούσα να ξεκινήσω να λέω μια ώρα να κάνω την πολίτευση και να λέω εναντίον της Σιβερής. Αλλά δεν υπάρχει εδώ ο κ. Μανταλιωτάκης για να υπάρχει αυτή η θερμότητα, να το πούμε έτσι, στη συζήτηση. Άρα να το πάμε και πιο χαλαρά και απαντώ στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε να δείτε, ειδικά την τελευταία περίοδο, μετά το τραγικό δυστύχημα, εγκληματικό για μένα και μπορώ να το εξηγήσω, τον Ντεμπόν, έχουμε μετά από 40 μέρες, 50 μέρες την προεκλογική περίοδο. Εγώ τώρα εκτίθεμαι δεύτερη φορά ως υποψήφιος βουλευτής. Δεν είμαι καριερίστας πολιτικός. Δεν γεννήθηκα να με αναθρέψουν, ας πούμε, βάζονταν σε μια γυάλα για να γίνω στα 50 μου βουλευτής. Αυτό μου προέκυψε από τη συμμετοχή μου στα κοινά του τόπου μου και είναι ένα βήμα παραπάνω σε αυτή τη συμμετοχή. Από συνδικαλιστή στα αγροτοκτηνοτροφικά μέχρι αντιδήμαρχος ανογίνου τοπική αυτοδιοίκηση και τώρα ως υποψήφιος διεκδικώντας μια έδρα εκπροσωπώντας το Ηράκλειο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ακούστε όμως, επειδή αυτή την πίεση του κόσμου την νιώθω εγώ στην επαφή που έχω τώρα 17 μέρες, εγώ το βάρος που με αναλογεί το σηκώνω. Το κόμμα μου που εκπροσωπώ έχει τη λιγότερη περίοδο διακυβέρνησης στη χώρα μας, έχει όμως ένας να έχει διοικήσει μία μέρα, μία ώρα, έχει φθορά. Και έχει ευθύνη, κύριε Μπογκόνη. Ναι, ακριβώς. Και έχει και ευθύνη στα μάτια του κόσμου και ειδικά του νέου κόσμου. Το πολιτικό σύστημα έχει απαξιωθεί. Να το καταλάβουμε όλοι που ασχολούμαστε με την πολιτική. Και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη αποχή από τον κόσμο. Ακριβώς. Και όμως το πολιτικό σύστημα είναι απαξιωμένο, όμως αυτό θα δώσει τις λύσεις. Αυτό καλείται να δώσει τις λύσεις. Αυτή είναι η μία ανεκδοχή και η άλλη είναι η επαναστατική διαδικασία. Αυτά δεν τη βλέπω εγώ για το επόμενο διάστημα, μια τέτοια, ας πούμε, σε εξέλιξη, επανάσταση, όπως κάποιοι επικαλούνται. Υπάρχει αυτό το πολιτικό σύστημα, μέσα σε αυτό το αδυσόπιτο καπιταλιστικό σύστημα που βιώνουμε, το οποίο καλείται να δώσει λύσεις. Και αυτό, κυρία Σφατιανάκη, θα πρέπει να είναι δυνατό το πολιτικό σύστημα για να τις δώσει τις λύσεις. Υποχρεούται να τις δώσει, αλλά ένα σύστημα που είναι δυνατό θα δώσει καλύτερες λύσεις από ένα σύστημα που είναι απαξιωμένο. Και ακούστε με τώρα γιατί το λέω αυτό. Αναφέρεστε ενδεχομένως στις κυβερνητικές συνεργασίες στην επομένη των εκλογών? Όχι, θα σας πω. Θα σας πω που. Γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα. Ναι, και αυτό μπορεί να το πούμε πιο μετά. Τώρα αυτό που θέλω να πω είναι πιο ότι για να γίνει το πολιτικό σύστημα δυνατό θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις οι οποίες στα μάτια του κόσμου και ειδικά του νέου κόσμου να του δώσουν το ερέθισμα να σταθεί, να στηρίξει αυτό το σύστημα που είπαμε, το πολιτικό σύστημα. Αυτό το πολιτικό σύστημα θα δώσει τις λύσεις. Παράδειγμα, μιλάνε για πολιτική ευθύνη. Βγήκε ο πρώην υπουργός υποδομών, ο κ. Καραμαλής, και είπε ότι αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη. Τι συνέπειες έχει η πολιτική ευθύνη, μπορείτε να μου πείτε? Μπορεί να μου πει κάποιος με μία μόνο φράση αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και παρετούμε, τελείωσε, και μετά από 10 μέρες, 15 ανακοινώνεται ως υποψήφιος βουλευτής στο νομό Σερών τώρα, επομένως και αύριο είναι η Δημοκρατία κυβέρνηση να τον δούμε πάλι υπουργό. Δηλαδή αυτό είναι ζήτημα που εξοργίζει τον κόσμο. Αντίστοιχα, το ίδιο μπορεί. Δεν έχει όμως ο κόσμος τη δύναμη, αν ο κόσμος δεν πείθεται από αυτό. Ο κόσμος έχει τη δύναμη, ανεβάζει, κατεβάζει κυβερνήσεις, ανθρώπους, υποψηφίους, βουλευτές, υπουργούς. Ο κόσμος το κάνει αυτό με την ψήφο του.
Δεν είναι αυτό μια ισχυρή δύναμη όμως, η ψήφος μας. Ο κομματικός κόσμος, ο κομματικός κόσμος που θα στρατευτεί πίσω από μια υποψηφιότητα κομματικά, εδώ είναι να κουβεντιάσουμε. Να, αλλά δεν οφείλουμε, κύριε Σμπόκο, να σεβαστούμε έτσι και την άποψη του κόσμου. Ο οποίος πάει στην κάλπη, επιλέγει. Τα κριτήριά του είναι άλλη υπόθεση, αλλά επιλέγει. Να τη σεβαστούμε την. Αλλά όταν του παρουσιάζει ουσιαστικά, αυτόν του παρουσιάζει ως υποψήφιο. Μπορεί να έχει και κάποιους υποψήφιους, αλλά ουσιαστικά το ίδιο το κόμμα το οποίο έπρεπε να τον αποπέμψει, τον βάζει μέσα λέγοντας αυτό, φέρνοντας ως αυτό, ως επιχείρημα, ότι εγώ το λέω αυτό, τον πολιτικό τον ανεβάζει, τον καταδικάζει, τον εκλέγει ή δεν τον εκλέγει ο λαός. Αυτό είναι ένα μετηρίζει που μπορεί να σταθεί κάλλιστα. Αλλά δεν είναι όμως η ουσία του πράγματος για την οποία αναφέρομαι εγώ. Εσείς αναφέρεστε στο πολιτικό λάθος ενδεχομένως του κόμματος, της παράταξης που θα πάτε. Αναφέρομαι το πώς αυτό περνάει στον κόσμο και ιδιαίτερα στον νέο κόσμο. Υπάρχει άνθρωπος, ας πούμε, που μπορεί να διοικεί ένα άλλο παράδειγμα, ένα δημόσιο οργανισμό και μια στιγμή να έχει πατελονιάσει 1 εκατομμύριο ευρώ, παράδειγμα. Βγαίνεται μετά από κάποια χρόνια. Εντάξει, τώρα μιλάμε και για νομικές ευθύνες, είναι άλλο. Εκεί τώρα είναι ένα ζήτημα που έχει σχέση, δεν έχει μόνο με τις αποφάσεις, ας πούμε, τις πολιτικές, έχει και με τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Φαινόμενα, ας πούμε, που τα έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Αλλά ακούστε τώρα να το ολοκληρώσω αυτό. Ναι, να το ολοκληρώσουμε όταν, για να το όταν λοιπόν βγαίνει αυτό και λέει αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Τα λεφτά έχουν φαγωθεί, έχουν χωνευτεί. Και η διαδικασία για τις ποινικές ευθύνες να εξελιχθεί θα περάσουν 20-30 χρόνια. Κλασικό παράδειγμα είναι η Ζήμες, η ιστορία με τη Ζήμες που ξεκίνησε το 1990. Εντάξει, ανοίγεται και τώρα, το 2018 που τελεσυδίζει μετά από 28 χρόνια είχαν φαγωθεί τα λεφτά, είχαν χωνευτεί και είχαν παραγραφεί και όλα τα δικήματα. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία προκαλούν τον νέον άνθρωπο και δεν συμμετέχει στις πολιτικές διαδικασίες που εξελίσσονται και δεν στηρίζει το πολιτικό σύστημα, γιατί σου λέει και εμένα τώρα, σου λέει αρεσμπόκο, προσπαθείς και δεις να βρεις μια καρέκλα να κάτσεις. Αυτό είναι το τέτοιο. Ναι, όχι, ρε, μου δίνετε πάσα εδώ, τώρα. Ναι. Γιατί θέλω να προχωρήσουμε λίγο και έτσι, γιατί πάμε στην ολοκλήρωση της συζήτησης. Γιατί λοιπόν κάποιος να ψηφίσει τον Βασίλη τον Σμπόκο? Αυτή είναι η ερώτηση λοιπόν, η τελευταία με την οποία θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας, γιατί μας ακούει και ο κόσμος. Γιατί κάποιος να ψηφίσει τον Βασίλη τον Σμπόκο? Ακούστε. Άκουσε επιμένη μου Βολέτα, αφού είσαι στο κλείσιμο, να πάμε και στο πιο προσωπικό, γιατί έχουμε μια σχέση φιλική και δεν την κρύβω. Λοιπόν, Νικολέτα, η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ έχει αναφορά στους ανθρώπους που εργάζονται στην Ήπεθρο, στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, στους μελισσοκόμους και από και στους αλληλείς, όλοι είμαστε στον πρωτογενή τομέα. Δεν έπεται όμως ότι ο Βασίλης Μπόκος θα πάει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα εκπροσωπήσει αμιγώς αυτούς τους ανθρώπους. Θα πάει να εκπροσωπήσει τους πολίτες του Ηρακλείου. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Ο κόσμος γνωρίζει την πορεία μου και στα πολιτικά και στα κοινωνικά ζητήματα του νομού Ηρακλείου. Εμένα το σπίτι μου είναι στα Ανώγια, η δράση μου είναι στο νομό Ηρακλείου. Προσωπικά αισθάνομαι πολίτης του κόσμου και η αναφορά μου και στο συνδικαλισμό και στη καθημερινότητά μου έχει αναφορά στο όλον. Και βέβαια το όλον δεν μπορεί να πούμε για όλο τον κόσμο, για όλη την Βίνη. Το όλο για μένα είναι η περιφέρεια Κρήτης. Η αναφορά στην περιφέρεια Κρήτης, τα προβλήματα είναι κοινά, ιδιαίτερα σε εμάς που ασχολούμαστε στον πρωτογενή τομέα, αλλά το ίδιο είναι και στον ελεύθερο επαγγελματία και στον εργαζόμενο στο ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο υπάλληλο. Εγώ λοιπόν είμαι αυτός, καταθέτω το είναι μου σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα, την προσωπικότητά μου. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν υποκρίνομαι. Και αυτό είναι, θεωρώ, το σημαντικό μου προτέρημα και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, σε αυτή τη φάση, σε αυτό εδώ που βρίσκομαι, σε αυτό το σημείο, για να διεκδικώ την είσοδό μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οι άνθρωποι που με γνωρίζουν μου βγάζουν την αγάπη τους και στην κάλπη
Και θεωρώ ότι όσο πάμε προς τις εκλογές, όλο και περισσότερος κόσμος συστρατεύεται στον αγώνα μου, που είναι διμέτωπος. Το ένα μέτωπο είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, και το άλλο είναι να εκλεγώ και εγώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία μας. Οφείλω να ξαναπώ ότι ήταν προσκεκλημένος και ο κύριος Γιώργος Ματαλιωτάκης από την Νέα Δημοκρατία, έτσι για να έχουμε και τις σωστές ισορροπίες. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ, που μας αφιερώσατε αυτόν τον χρόνο, τον πολύτιμο χρόνο. Για όλους τους υποψήφιους είναι πολύτιμος ο χρόνος. Καλή επιτυχία, σας καλή δύναμη πολύ. Στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πολύ, φίλη μου Νικολέτα. Και εσύ, καλές εκπομπές. Ευχαριστώ. Και να ενημερώνεις τον κόσμο σωστά και να μην υπάρχουν και διακρίσεις. Αυτό δεν είναι. Γιατί δεν θέλω να πω περισσότερα στο κομμάτι αυτό, αλλά ονοώνοι το. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, πραγματικά από την καρδιά μου μέσα, για την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Να σου απαντήσω λοιπόν και στον Ενικό. Ήταν ο κύριος Βασίλης Μπόκος, υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ.